είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπραγκ. Χαίρετε αγαπητοί ακουάτες. Στην αναφορά μας στα γεγονότα που σχετίζονται με την ανάγκηση του Μεγάλου Φωτίου σε Πατριάρχη το 858 και στη μετέπειτα σύγκρουση με τον παπικό θρόνο δεν αναφερθήκαμε στις κρίσεις του Αγίου Νεκτερίου για τις πραγματικές αιτίες της απομάκρυνσης του Πατριάρχη Ιγνατίου από τον θρόνο και την επιλογή του προσώπου του Μεγάλου Φωτίου εκ μέρους του κέσρα Βάρτα. Οι αυτέ του Αγίου Νεκταρίου έχουν μεγάλη σημασία για την βαθύτερη κατανόηση της ιστορίας μας. Επισημαίνεται από τον Αγίο ότι ο Πατριάρχης Ιγνάτιος, που είναι επίσης Άγιος της Εκκλησίας μας, δεν διέθετε την απαραίτητη μόφωση και προπάντων τη διαορατικότητα για να αντιληφθεί τις διαστάσεις της επέμβασης της παπικής δύσεως στα εκκλησιαστικά πράγματα της Ορθόδοξης Ανατολής. Στόχος των παπών προφανώς ήταν να υποδουλώσει τα άλλα τέσσερα πατριαρχία στο παπικό πρωτείο εξουσίας. Αλλά ας δούμε αρχικά κάποια στοιχεία και για τα τρία αυτά πρόσωπα. Ξεκινάμε με τον Κέσαρα Βάδα. Ήταν αδερφός της Αυτοκράτηρας και Αγίας Θεοντόρας, της οποίας το ακέριο ιερό λείψανο βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Ναό της Κέρκυρας. Η μεταφορά του Αγίου Λιψάνου έγινε το 1453, λίγο πριν από την άλωση, από τον ιερέα Κρηγόριο Πολιεύκτο. Και το Αγίο Λίψανο έφτασε, έγινε η μεταφορά μαζί με το Αγίο Λίψανο, το Αγίο Σπυρίδουνα, το 1456 στην Κέκυρα. Με τον γάμο της αδερφής του, με τον αυτοκάτωρα Θεόφελο, τον τελευταίο οικονομάχο αυτοκράτορα που πέθανε στις αρχές του 842 είχε και ο Βάρδας έρθει σε τίμες στα ανάκτορα. Το 837 έλαβε από τον αυτοκράτορα Θεόφιλο το αξίωμα του Πατρικίου. Μετά τον θάνατο του Θεοφίλου με επικαφανής την αυτοκράτηρα Θεοδώρα είχε οριστεί μαζί με τον λογοθέτη Θεόκτιστο και τον στρατηγό Μανουήλ τον Αρμένιο που ήταν έμπιστη του Θεοφύλου από το στρατόπεδο των οικονομάχων είχε οριστεί επίτροπος της βασιλείας. Γρήγορα όμως τον παραμέρισε ο Θεόκτιστος. Απέκτησε όμως μεγάλη επίτραση στον νεαρό αυτοκράτορα Μιχαήλ. Μετά την ενηλικίωση του αυτοκράτορα το 854 και την δολοφονία του ευνούχου Θεόκτιστου, η αυτοκράτηρα Θεοδόρα παρέδωσε το 856 την Επιτροπή. Από τότε ουσιαστικά ο Βάρντας ανέλαβε όσο ήταν αυτοκράτορας ο Μιχαήλ τα ίνια της βασιλείας. Τα κράτησε μέχρι το 866 όταν ο ίδιος έγινε θύμα δολοφονίας. Γενικά του αναγνωρίζεται η εξαίρετη διαχείριση των κρατικών υποθέσεων. Η ανάρρηση του Αγίου Φωτίου στον Πατριαρχικό Θρόνο ήταν δικό του έργο. Έτσι συνέλαβε και ουσιαστικά στην αποστολή του Αγίου Μεθοδίου στη Μεγάλη Μοραβία. Επίσης οργάνωσε τη σχολή της Μαγνάβας, η οποία αποτέλεσε σταθμό για τη Βυσαντινή εκπαίδευση. Ως διευθυντή της σχολής, στην οποία διδάσκονταν γραμματική αστρονομία, φιλοσοφία και γεωμετρία, διόρισε ο Κέσα Βάρδας τον Λέοντα τον φιλόσοφο ή μαθηματικό, έναν από τους πιο εκλεκτούς λογίους της εποχής. Η φήμη του Λέοντα είχε φτάσει μέχρι τον χαλίφη της Βαγδάτης, ο οποίος τον είχε καλέσει για να οργανώσει και εκεί η σχολή. Όταν έγινε η αναστήλωση των εικόνων, ο Λέον διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Επειδή και εκείνος υποστήριξε οικονομαχικές απόψεις, είχε καθαριθεί και απομακρυνθεί μαζί με τον οικονομάχο Πατριάρχη Ιωάννη τον Καματικό. Πατριάρχης έγινε ο Μεθόδιος, ομολογητής της πίστης επί οικονομαχίας. Πέντε μέρες μετά την ανάδειξή του σε Πατριάρχη συνεκάλεσε τοπική σύνοδο η οποία αναθεμάτισε τους οικονομάχους και όρεσε για τις 11 Μαρτίου του 843 την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής την λαμπρή αναστήλωση των εικόνων στην Αγία Σοφία. Από τότε γιορτάζουμε το γεγονός αυτό κάθε χρόνο την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ο Μεθόδιος έδειξε μεγάλη μετριοπάθεια και απομάκρυνε μόνο εκείνους τους επισκόπους που ανήθηκαν κάθε συνδιαλλαγή. Παρότι ο Λέων είχε καθερηθεί, ο Βάρδας, που ήταν φίλος των κραμάτων, αναθέτοντας στον Λέοντα την Πριτανία της σχολής, τον αποκατέστησε πάλι. Ο Πατριάχης Ιγνάτιος γεννημένος το 798 ήταν γιος του αυτοκράτορα Μιχαήλ του Πρώτου του Ραγκαβή. Μετά την εκθρόνηση του πατέρα του από τον Λέοντο τον 5ο τον Αμένιο ο 15χρονος Νικήτας και μετέπειτα Πατριάχης Ιγνάτιος ευνοχίστηκε μαζί με τον αδερφό του για να μην έχουν δικαίωμα στην διεκδίκηση του αυτοκρατορικού θρόνου. Ο Νικήτα στη συνέχεια έγινε μοναχό και συνδέθηκε με κύκλο ηλωτών μοναχών οι οποίοι με όλες τις δυνάμεις τους πολέμησαν την οικονομαχία. Είχε γίνει και ηγούμενος. Μετά τον θάνατο του Πατριάρχη Μεθοντίου το 847 η αυτοκράτηρα Θεοδόρα διέκρινε στον Ιγνάτιο εκείνο το μαχητικό πρόσωπο που ήταν σε θέση να εξαλείψει από την αυτοκρατορία κάθε υπόλοιπο της οικονομαχικής μεταρρύθμισης που είχε μείνει. Έτσι τον επέλεξε για τη θέση του Πατριάρχη, χωρίς να έχει εκλεγεί από τη Σύνοδο. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Πατριάρχης Ιγνάτιος καθέρισε τον ηγέτη των μετριοπαθών, Κρηγόριο Ασμεστά, που ήταν Αρχιεπίσκοπος Συρακουσών. Έτσι εγκαινιάστηκε η περίοδος των επεμβάσεων των παπών της Ρώμης στα θέματα του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλειος επειδή ο Κρηγόριος προσέφηκε στον Πάπα Λέοντα τον Τέταρτο με το επιχείρημα της αντικανονικότητας της ανάρρησης του Πατριάρχη Ιγνατίου. Στη γιορτή των φώτων του 857 ο Πατριάρχης ανήθηκε την Θεία Κοινωνία στον Βάντα, επειδή εδίωξε τη γυναίκα του και συζούσε με τη γυναίκα ενός γιού του. Το 858 αναγκάστηκε από τον Βάντα σε παρέτηση και τη θέση του πήρε ο Μέγας Φώτιος. Αρχικά η εκλογή του Αγίου Φωτίου δεν ενόχλησε τον Ιγνάτιο, όταν όμως ο Λόγιος Πατριάρχης ήρθε σε αντίθεση με τους συλλωτές στουδίτες, τότε οι υποστηρικτές του Ιγνατίου απευθύνθηκαν για υποστήριξη στον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο. Ακολούθησαν τα γεγονότα που περιγράψαμε στην προηγούμενη εκπομπή με την Πρωτοδευτέρα Σύνοδο του 861, τη Σύνοδο του Λατερανού του 863 και τη Σύνοδο του 867 στην Κωνσταντινόπολη. Τα χρόνια μετά το 867 θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Για το Μέγα Φώτιο απλώς να σημειώσουμε τη θαυμαστή του ευσέβεια, την ρητορική του δυνότητα, το ύψος της διάνοιας, τη μεγαλοφυγία του. Ήταν εραστής των κραμάτων, άνθρωπος με εκπληκτική δύναμη θέλησης. Είχε σπουδάσει όλες τις υποστήμες της εποχής. Αναμφίβολα είναι μία από τις πιο λαμπρές προσωπικότητες από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο μέχρι την πτώση της πόλης. Η όλη του προσωπικότητα φαίνεται από τον έξοχο χειρισμό των καταστάσεων σε αυτή την τόσο δύσκολη και επικίνδυνη για την ακεριότητα της Εκκλησίας περίοδο. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Αγαπητοί ακροατέ, είστε συντονισμένοι με την πυραϊκή εκκλησία στου 91,2 μεγακύκλου των ΕΦΕΜ και παρακολουθείτε την εκπομπή Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική. Μετά την σύντομη παρουσίαση των τριών πρωταγωνιστών, α γυρίσουμε τώρα στι κρίσει του Αγίου Νεκταρίου. Αρχικά απορρίπτει τις αιτιάσεις που αναφέρονται από σχεδόν όλους τους ιστορικούς ως αιτία της απομάκρυνσης του Αγίου Ιγνατίου και της ανάρρησης του Μεγάλου Φωτίου. Η απομάκρυνση, όπως σημειώνει, δεν έγινε εξαιτία της κριτικής και, και απορριπτική στάση του Αγίου Ιγνατίου απέναντι στην έκλητη ζωή του Βάρδα. Δεν ήταν απλώς κοινού πάθους ικανοποίησης, αλλά είχε και μεγάλης πολιτικής συνέ, συνέσιος λόγων. Και ειδικά ως πως το Μέγα Φώτιο, απορρίπτοντας όλα όσα λέγονται για τη δίσεν ακατάσχετη φιλοδοξία του, επισημαίνει ότι όχι μόνο δεν είχε φιλοδοξία, αλλά η στάση του υπαγορεύεται από ύψιστη εκδήλωση φιλοπατρίας για την έλλειψη φιλοδοξίας εκ μέρους του Αγίου και όντως μεγάλου φωτίου μπορεί να πιστεί ο κάθε αποκατάληπτος ερευνητής με τη μελέτη της επιστολής του προς τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο όπως και με τη μελέτη του Λόγου του Πατριάρχη στη δεύτερη συνεδρία της Συνόδου 879-880. Ο Άγιος Νεκτάριος επιμένει στο αντίνατο της συνεργασίας ανάμεσα στον Βάρδα και τον Πατριάρχη Γνάτιο. Ο Βάρδας πολύ ζωστά ήθελε να επιφέρει μια ειρήνευση ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα αφενός των μεταρρυθμιστών οικονομάχων και αφετέρου των υποστηρικτών των εικόνων. Η οικονομαχία που είχε ταλαιπωρήσει την αυτοκρατορία επί περίπου 120 χρόνια φυσικά δεν είχε ξεπεραστεί ξαφνικά με την αναστήλωση των εικόνων το 843. Άλλωστε, ο Άγιος Νεκτάριος δεν θεωρεί την αναστήλωση των Αγίων εικόνων ως αποτέλεσμα της ήττας ή της αδυναμίας των οικονομάχων. Εκφράζει την πεποίθηση ότι οι πλέον μορφωμένοι τόσο από τις ανώτερες τάξεις, το στρατό και τον κλήρο, αυτοί σύμφωνα με τους χρονοκράφους όλοι τους υποστήριζαν την οικονομαχία, είχαν δει τη μεγάλη σημεία που είχε γίνει με την οικονομαχία. Ήταν ότι ο λαός κατά 80% ήταν υπέρ των εικόνων και έτσι συνένισαν στην αναστήλωση των εικόνων και την επαναφορά των αποφάσεων της 7 η Οικουμενικής Συνόδου. Στα 15 χρόνια που είχαν περάσει από την αναστήλωση των εικόνων μέχρι την έξωση του Αγίου Ιγνατίου, πώς να είχαν αλλάξει οι αυτοί που είχαν μεγαλώσει με τις αρχές της μεταρρύθμισης. Ο Πατριάρχης Ιγνάτιος, όπως επισημαίνει ο Άγιος Νεκτάριος, και τη Χριστός Ανία, αλλά πολύ πλειότερον του προκατόχου του Μεθοντίου, ήταν υποχείριος του μοναχικού τάγματος και φαίνεται ότι εστερείτο των αρετών ον εδέοντο οι Τα πράγματα της πολιτείας και της εκκλησίας εκλειδονίζοντο. Τα συμφέροντα του έθνους και της Εκκλησίας απίτων ταχείαν θεραπείαν. Ο Βάρντας, ο οποίος προωθούσε τα γράμματα και τη μόφωση, έκρινε ότι, ο, ο Πατριάρχης Ιγνάτιος δεν ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για την ειρήνευση της πολιτείας και της Εκκλησίας. Αντίθετα στο Μέγα Φώτιο, είδε το μόνο κατάλληλο πρόσωπο για την συμφιλίωση των δύο μερίδων διέθετε σοφία, ευσέβεια και αναγνώριση από όλους και παρήχει τις εγγυήσει και προς τις δύο πλευρές για το στο χειρισμό της υπόθεσης της ειρήνευσης. Άλλωστε τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα με την ουσιαστική πάυση της οικονομαχίας επί της πατριαρχίας του απέδειξαν ότι όντως εκείνος ήταν το όργανο της προνοίας του Θεού για αυτήν την αποστολή. Χαρακτηριστικά τον ίσιο Άγιος Νεκτάριος. Εάν ο Φώτιος αποποιούμενος δεν εντέχεται την Πατριαρχία και με αυταπανήσιος δεν ενέμενε, η Εκκλησία θα διακινδύνευε να διασκιστεί και να δουλωθεί τη Δύση. Ο Φώτιος, γενόμενος Πατριάρχης, έζωσε την ανεξαρτησία της Εκκλησίας. Ιδού ο λόγος διόν ο βάρδας επελέξατο των φώτιων και επίεσιν αυτόν να δεχτεί την πρότασή του. Και ερχόμαστε με αυτή την γενική εκτίμηση του Αγίου στο δεύτερο σκέλος του θέματός μας, του χειρισμού των σχέσεων με τον παπικό θρόνο στη Ρώμη, με τον Πάπα Νικόλαο τον πρώτο, όπως είχαμε δει ήδη στην προηγούμενη εκπομπή είχε εγκατασταθεί ένας ιδιαίτερα ικανός και στο έπακο φιλόδοξος άντρας, ο οποίος εκμεταλλευόταν κάθε ευκαιρία για να επιβάλλει το παπικό ποτίο στην Ορθόδοξη Ανατολή. Στο Μέγα Φώτιο βρήκε όχι μόνο έναν άξιο αντίπαλο, αλλά μια όντως φωτισμένη προσωπικότητα, η οποία με πραγματική σοφία χειριζόταν τα θέματα, όπως δείχνουν τόσο οι του προς τον Πάπα Νικόλαο όσο και η αναμονή του μετά την καθαίρισή του από τον Πάπα ώσπου τελικά δεν μπορούσε πια να σιωπήσει. Με την αντικανονική επέμβαση του Πάπα στη Βουγγαρία αναγκάζεται στη σύνταξη της εγκυκλίου του 866 προς τα πατριαρχία της Ανατολής και στη συνοδική καταδίκη και αφορισμό του Πάπα Νικολάου στη σύνοδο του 867 στην Κωνσταντινούπολη. Ακολουθεί μετά τη δολοφονία αρχικά του Βάρδα και έπειτα του αυτοκράτορα Μιχαήλ του Τρίτου η απομάκρυνση του Μεγαλοφωτίου Φωτίου από τον Πατριαρχικό Θρόνο στις 23 Νοεμβρίου του 867. Επειδή ο ντολοφόνος του Μιχαήλ του Τρίτου και νέος αυτοκράτορας Βασίλειος ο Πρώτος την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρώμη αναζήτησε στήριγμα στους Ιγνατιανούς και αποκατέστησε τον Ιγνάτιο ω Πατριάρχη. Η σύνοδος του 869-870 στην Κωνσταντινούπολη, η οποία για τους παπικούς αποτελεί την 8η Οικουμενική Σύνοδο, έρει με ρυθμιστή τον νέο Πάπα Ατριανό τον Β' το σχίσμα. Αναθεματίζει το Μέγα Φώτιο, καθερεί τους επισκόπους που χειροτονήθηκαν από τον Πατριάρχη, όπως επίσης όλους εκείνους τους κληρικούς που του παρέμεναν πιστοί και αφορίζει τους μοναχούς και λαϊκούς που συνέχισαν να τον υποστηρίζουν. Με την απόφαση αυτής της συνόδου, την οποία δεν αναγνώρισαν τόσο ο ίδιος ο Μέγας Φώτιος, όσο και οι υποστηρικτές του, δημιουργήθηκε σχίσμα στην Εκκλησία και μια διάσπαση των δυνάμειων. Ο Βερσίλιος, που αντιλαμβάνεται τη μεγάλη σημειά που δημιουργήθηκε στην Αυτοκρατορία με την απώλεια των πολυάριθμων ικανών συνεργατών και υποστηρικτών του Αγίου Φωτίου, Ανακαλεί αρχικά τον ίδιο από την εξορία και του αναθέτει την ανατροφή των παιδιών του. Γίνεται στη συνέχεια η συμφιλίωση μεταξύ των δύο πατριαρχών. Με τον θάνατο του Πατριάρχη Ιγνατίου χωρίς καμία άλλη διαδικασία πραγματοποιείται η αποκατάσταση του Μεγάλου Φωτίου στον Πατριαρχικό Θρόνο και ακολουθεί η Μεγάλη Σύνοδος του 879-880 στην οποία δικαιώνεται απόλυτα ο Άγιος Φώτιος ο οποίος με τη μαεστρία του καταφέρνει τους παπικούς να καταδικάζουν τους φράγκους που είχαν επίσημα εισάγει το φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστης. Είχαμε μιλήσει παραπάνω για την έλλειψη διορατικότητας εκ μέρους του Πατριάρχη Ιγνατίου. Παρότι είχε παρετηθεί από το Πατριαρχικό Θρόνο το 858, Παρότι εξαιτία τη μη συνοδική προβολή του είχε αντικανονικώ αναρριχθεί στον Πατριαρχικό θρόνο, κατόπιν προβολή εκ μέρου τη αυτοκράτηρα Θεοδόρα, και γι' αυτό είχε καθερεθεί στη Σύνοδο του 861, παρότι η παπική απεσταλμένη, οι, οι επίσκοπη Ανάγκη Ζαχαρία και Πόχτο Ροντουάλντο, είχαν κυρώσει και αυτή την καθαίρισή του, παρότι έπρεπε να βλέπει ότι ο Πάπας ακύρωσε στη συνέχεια την υπογραφή των δύο επισκόπων που ο ίδιος είχε επιλέξει και αποστείλει, προκειμένου να συνεχίσει το παιχνίδι της εξουσιαστικής του επιβολής στα υπόλοιπα πατριαρχία, παρότι τέλος έπρεπε να κατανοήσει ότι αποτελεί απλώς ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του Πάπα στη διεκδίκηση του ποτίου εξουσίας, καταφεύγει στη συνέχεια μέσω του Ιγκουμένου Θεογνώστου για δικαίωση στον Πάπα, δίνοντας του έτσι λαβή για να επέμβει πιο δυναμικά ακόμα στην Ανατολή. Και εκείνος όντως το έκανε. Σε σύνοδο αρχικά στον Άγιο Πέτρο και έπειτα στο Λατερανό, καθερέθηκε τον Αύγουστο του 863 συνοδικά ο Μέγας Φώτιος. Εννοείται στη συνέχεια τη σοφή στάση του Μεγάλου Φωτίου, ο οποίος δεν αντέτρασε στη καθέρισή του, ενώ ασφαλώς γνώρισε τα της επέμβασης των παπικών στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή στη Βουλγαρία, ενώ γνώρισε οπωσδήποτε μέσω της εγκυκλίου του Μεγάλου Φωτίου και ιδίω μέσω των αποφάσεων της Συνόδου του 867 τις παπικές καινοτομίε και την προώθηση της ερετικής διδασκαλίας του Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστης, την καταδίκη όλων αυτών και την καθαίριση του ίδιου του Πάπα εκ μέρους των Ορθοδόξων Πατριαρχείων της Ανατολής, ενώ σίγουρα τα γνώρισα όλα αυτά, δέχεται μετά την απομάκρυνση του Μεγάλου Φωτίου την δική του αποκατάσταση στον Πατριαρχικό Θρόνο, τον Νοέμβριο του 867, από τον δολοφόνο του προηγούμενου αυτοκράτορα του Μιχαήλ του Τρίτου, τον Βασίλειο τον Πρώτο, τον Μακεδόνα. Ήταν σαφές ότι σκοπός όλων αυτών των ενέργειων ήταν η αποκατάσταση των σχέσεων με τον παπικό θρόνο, του οποίου ο κάτοχος, ο Νικόλος ο Πότος, είχε καθεριθεί στην σύνοδο του 867. Όφιλε επομένως να γνωρίσει καλά ότι πάλι θα προσέφερε ελεύθερο πεδίο στον Πάπα για νέες ακόμα πιο αποτελεσματικές κινήσεις με στόχο την υποβολή, επιβολή του παπικού ποτίου στην Ανατολή. Όντως ο διάδοχος του Νικολάου του Πρώτου, ο Ατριανός ο Δεύτερος, ήταν Πάπας από το 867 έως το 872, φρόντισε σε σύνοδο στη Ρώμη τον Ιούνιο του 869 να κάψει τις αποφάσεις της Συνόδου του 867 που είχε καθερέσει τον Νικόλαο το Πότο. Στη συνέχεια καθαίρισε τον Μεγαφώτιο και τους επισκόπους που είχαν υποκράψει τα πρακτικά της Συνόδου. Έπειτα σε επιστολές προς τον Αυτοκράτορα Βασίλειο και τον Πατριάρχη Εγνάτιο ζήτησε τη συνοδική κύρωση των αποφάσεων της Ρώμης. Η πρώτη συνεδρίαση της Συνόδου έλαβε χώρα στις 5 Οκτωβρίου στην Αγία Σοφία παρουσία του Πατριάρχη Εγνατίου και 12 επισκόπων που τον υποστήριζαν. Οι παπικοί απεστελμένοι απέτησαν την υπογραφή Λιβέλου που προέβαλε το παπικό ποτίο και περιείχε τις αποφάσεις της Συνόδου της Ρώμης του 869. Ο αυτοκράτορας πίεσε αφόρητα τους επισκόπους με σκοπό την αύξηση του αριθμού τους στις επόμενες συνετριάσεις. Στη δέκατη, την τελευταία συνεδρίαση, στις 28 Φεβρουαρίου του 870, Συγκεντρώθηκαν τελικά 103 επίσκοποι, που πάλι ήταν πολύ λίγοι συγκριτικά με τις άλλες συνόδους της εποχής που είχαν πάντα τουλάχιστον 300 επισκόπους. Ήταν σαφής η αποθυμία των επισκόπων να υποκάψουν αποφάσεις που είχαν ληφθεί στην Ρώμη. Οι θέσεις του Λιβέλου αναφορικά με το παπικό ποτίο μειώθηκαν και στην ουσία ακυρώθηκαν με την σύνταξη του 21ου κανόνα της Συνόδου, ο οποίος προέβαλε το κανονικό θεσμό της πενταχίας των Πετριαρχών, στον οποίο εντάσσει και τον Παπαγόμης. Η θέση του Πατριάρχη Φωτίου, ο οποίος παρά τις ενστάσεις των παπικών απεστελμένων κλήθηκε προς απολογία στη Σύνοδο, υπήρξε απόλυτα απορριπτική. Εξ αρχής ανήθηκε να δεχτεί την εγκυρότητα της Συνόδου τόσο εξαιτία της επιβολής της καθαίρισής του με την κύρωση της απόφαση της Συνόδου της Ρώμης όσο και εξαιτία της μη κανονικής εκπροσώπησης των υπόλοιπων τριών πατριαρχείων της Ανατολής. Οι δίθεν εκπρόσωποι τους δεν είχαν αποσταλεί με εντολή να συμμετάσχουν στη Σύνοδο αλλά για άλλο λόγο βρίσκοντα στην Κωνσταντινόπολη και άρα δεν ήταν αμμόντιοι να λάβουν μέρος ως εκπρόσωποι των πρατριαρχείων αυτών. Τελικά ο Μέγας Φώτιος αναθεματίστηκε. Οι επίσκοποι που είχε χειροτονήσει, όπως και άλλοι κληρικοί που συνέχισαν να τον υποστήρουν ή υποστηρίζουν, καθερέθηκαν και οι μοναχοί και οι λαϊκοί του αφορίστηκαν. Αγαπητοί ακροατέ, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και τον Δημήτρη Ιρωνιμάκο για την ρύθμιση του ήχου και τη Φίβη Κωνσταντέλο που δέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο της παρατηρήσης σας. Χαίρετε. είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπραγκ.